πρώτους και φεύγουν. Θεία λειτουργία στην οποία συμμετέχει ως ψάλτης ο Σωτήρης Σιόδρας. Ελένη. Είναι ο ιερός ναός Αναστάσεως του Χριστού για την ακρίβεια, Νίκο. Η πόρτα είναι κλειστή του ιερού ναού, όπως βλέπουμε. Μέσα τελείται η Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαο και ψάλτης, όπως είπες και εσύ, είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας, τον οποίο δεν αποκαλέσαμε μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι στρατηγό της ενημέρωσης, αλλά και γίνονται γι' αυτόν διθυραμβικά σχόλια από τον διεθνή τύπο. Δηλαδή, διάβαζα νωρίτερα στο διαδίκτυο ότι η γαλλική Le Figaro έχει σήμερα εκτενές αφιέρωμα σε αυτόν και τον χαρακτηρίζει ως τον άνθρωπο χάρη στον οποίο οι Έλληνες δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με το θάνατο λόγω του φωνικού κοροναϊού. Είναι ένας λοιπόν άνθρωπος εγνωσμένου κύρους διεθνώς. Εδώ γίνεται, όπως σας είπα, η Θεία Λειτουργία και κλεισμένων των θυρών. Έχουν συγκεντρωθεί κάποιοι πιστοί απ' έξω. Νωρίτερα τους είχαμε 3-8. Βλέπω όσο περνάει η ώρα αυξάνονται. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στα 20 άτομα. Και καλά θα είναι σιγά-σιγά. Πλησιάζει προς το πέρας η Θεία Λειτουργία και περιμένουν να ανοίξουν οι θύρες για να ανάψουν ένα κεράκι, αλλά αρχίζει να υπάρχει συνωστισμός αυτή την στιγμή και καλά είναι να ληφθούν από τους μεγαλύτερες ηλικίες και όλα συνανθρώπους μας να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας. Ενδεχομένως και πληροφορία ότι ο στρατηγός του κορονοϊού αυτή τη στιγμή ψάλλει, μπορεί να έχει κινήσει και την περιέργεια στο διαδίκτυο, στα κανάλια, σε απόσταση ασφαλείας. Σίγουρα. Ο στρατηγός πάντως, που χθες τον είδαμε να απευθύνει αυτή τη δραματική έκκληση που συγκίνησε όλους μας, που τον είδαμε να δακρύζει όταν αναφέρθηκε στους ηλικιωμένους, στις μητέρες και στους πατεράδες μας, τους ηλικιωμένους ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο από τον φωνικό αυτό ιό, σήμερα πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Γιατί οι εκκλησίες είναι άδειες. Από το πρωί κάναμε ρεπορτάζ εδώ με το συνεργείο. Έχω την εντύπωση ότι άνοιξε η είσοδος γιατί συνωστίζεται ο κόσμος και μπαίνει. Θες να κοιτάξεις λίγο. Μόλις άνοιξε. Γιατί είναι 10 η ώρα και πρέπει 10 και 10. Πρέπει να ολοκληρώνεται και η Θεία Λειτουργία. Μπαίνουν προσεκτικά ένας-ένας για να προσκυνήσουν. Και αυτό που είδαμε, ανάβουν ένα κεράκι, κάνουν υπόκληση στις εικόνες. Οι περισσότεροι δεν φυλάνε τις εικόνες, οι οποίες έχουν καθαριστεί σχολαστικά από τους νεοκόρους όλων των εκκλησιών. Μπαίνουν, ανάβουν το κεράκι τους, κάνουν την προσευχή τους και φεύγουν. Αυτό έγινε τουλάχιστον στις εκκλησίες στις οποίες πήγαμε μέχρι σήμερα. Βλέπουμε εδώ. Σε λίγο θα δούμε και το κύριο Τετρολίβανο. Σε αφήνω να αυτονομηθείς για να τραβήξετε εικόνες με ασφάλεια και αν επιθυμεί. Αν βγει ο κύριος Τσιόδρας και κάνει δηλώσεις, συνδεόμαστε. Ναι, αν επιθυμεί να κάνει οποιαδήποτε δήλωση και για την ημέρα, με τους κανόνες ασφαλείας που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας διακόπτετε για οτιδήποτε.